Καλημέρα κύριε Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα και σας και στους ακροατές σας. Προσπαθώ να καταλάβω γιατί. Διότι τα διεθνή δεδομένα λένε ότι πράγματι λιγότερο ή περισσότερο το δικαίωμα στην επιστολική ψήφο βοηθάει, αυξάνει τα ποσοστά συμμετοχής. Και αυτό νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρχει πολιτική δύναμη που να μην το θέλει. Κύριε Τσίμα, επιτρέψτε μου μόνο να έχω μια αντίρρηση σε σχέση με τα δεδομένα αυτά. Πέστε μου. Με την έννοια πια ότι υπάρχουν έρευνες έγκριτων πανεπιστημίων, μάλιστα εμείς αυτές τις έρευνες τις επικαλεστήκαμε και κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή που είναι σε εξέλιξη, που δείχνουν ότι η συμβολή της επιστολικής ψήφου στην αύξηση της αποχής, η οποία έχει κοινωνικά και πολιτικά αίτια, είναι μια πολιτική στάση. Δεν είναι ζήτημα μια τεχνική διευκόλυνση. Καμία αντίρρηση. Συμφωνώ. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Η εφαρμογή της επιστολικής ψήφου έχει από ελάχιστα έως μηδαμινά αποτελέσματα όσον αφορά την αύξηση της συμμετοχής. Με την επισήμαση, μάλιστα, από το Ινστιτούτο του Στάνφορντ, ότι η συντριπτική πλειοψηφία όσων ψηφίζανε επιστολικά θα ψήφιζαν ούτως ή άλλως. Και αν υπήρξε ο παραδοσιακός ο κλασικός τρόπος. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, ότι η αποχή δεν, είναι ένα δεν έχει τεχνικές αιτίες, έχει ουσιαστικές αιτίες, κοινωνικές και πολιτικές. Αλλά αν έστω και ένας άνθρωπος ή 10 άνθρωποι που δεν θα μπορούσαν αλλιώς να ψηφίσουν, είτε γιατί ζουν στο εξωτερικό, είτε γιατί δουλεύουν μακριά από τον τόπο που ψηφίζουν, διευκολυνθούν και ψηφίσουν, τι κακό έχει? Κύριε Τσίμα, αλλάζει το χαρακτήρα των εκλογών. Το λέμε ξεκάθαρα και γι' αυτό η διαφωνία μας όσον αφορά το νομοσχέδιο της κυβέρνησης δεν είναι στα επιμέρους ζητήματα που είναι πάρα πολλά και ζητήματα συνταγματικότητας γύρονται. Όμως στην ουσία αλλάζει το χαρακτήρα των εκλογών. Δημιουργεί μια παθητική στάση απέναντι στις εκλογές και όχι μια ενεργητική συμμετοχή σε μια συλλογική διαδικασία. Να το πούμε λίγο απλά, να το καταλάβουν και οι ακροατές, να δείτε τους κινδύνους που δημιουργούνται. Με το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, με το σχήμα που επιλέγεται, θα μπορούν και οι εντός επικράτειας, όχι μόνο οι εκτός επικράτειας, όλοι δυνητικά να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι κάποιος θα μπορούσε να ψηφίσει 15 μέρες πριν τις εκλογές, ο άλλος 10 μέρες πριν τις εκλογές, ο άλλος 3 μέρες πριν τις εκλογές. Η αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών όμως έχει μια λογική. Έχει ότι εξελίσσεται μια προεκλογική περίοδος, υπάρχει ενημέρωση του λαού για τις θέσεις, τα προγράμματα των κομμάτων κτλ. Και μετά όλοι μαζί προσερχόμαστε στην κάλπη την Κυριακή των εκλογών για να ψηφίσουμε. Σύμφωνοι. Σκεφτείτε λοιπόν, και να το πω και από τη θέση σας και ως πολιτικός δημοσιογράφος, συντάκτης κτλ., τι κινδύνους δημιουργεί όχι μόνο διαβλητότητα της διαδικασίας, που και αυτοί υπάρχουν, αλλά να κατακαιρματίζεται η συμμετοχή του λαού στην όλη εκλογική διαδικασία. Και φυσικά υπάρχουν και ζητήματα, σοβαρά ζητήματα κινδύνων όσον αφορά το αδιάβητο των εκλογών. Ναι. Γιατί όταν δεν υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία στις εκλογές, τότε μία σειρά πιέσεις, εκβιασμοί που και σήμερα ασκούνται, θα μπορούν να ασκούνται πολύ πιο αποτελεσματικά. Τι θα λέγατε όμως σε έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος στις ευρωεκλογές που μας έρχονται έχει πιάσει ήδη δουλειά στη Ρόδο, ας πούμε, ενώ ψηφίζει στο Αγρίνιο, δεν μπορεί να πάει την Κυριακή των εκλογών από τη Ρόδο στο Αγρίνιο, άρα δεν θα ψηφίσει. Προσέξτε λοιπόν πώς η κυβέρνηση και σε αυτό το ζήτημα, όπως και σε μια σειρά άλλα, στηρίζει κάποιες επιλογές που έχουν άλλες στοχεύσεις σε λανθασμένα δεδομένα. Όταν μιλάμε για τις ευρωεκλογές, είναι οι εκλογές εκείνες οι οποίες κατεξοχήν είναι πάρα πολύ εύκολο ο άλλος να ψηφίσει στον τόπο που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή των εκλογών. Και ο φοιτητής και ο εργαζόμενος. Γιατί είναι ευρωεκλογές. Γιατί και το μέτρο αφορά μόνο τις ευρωεκλογές. Για τις εθνικές εκλογές. Ναι, αλλά δοκιμαστικά για να εφαρμοστεί στις εθνικές. Έτσι ανακοινώνεται. Χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση. Δεν είναι τόσο απλό έτσι όπως παρουσιάζει η κυβέρνηση. Απαγορεύει το Σύνταγμα την παράκαμψη της αρχής της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών. Και η κυβέρνηση το κρύβει αυτό. Όμως, από τη στιγμή που στις ευρωεκλογές μιλάμε για μια ενιαία περιφέρεια, δεν συγκροτούνται, δεν υπάρχουν εκλογικές περιφέρειες, ο άλλος μπορεί κάλλιστα, ο φοιτητής στον χώρο των σπουδών του, ο εργαζόμενος στον χώρο εργασίας, να πάει να ψηφίσει εκεί. Και στην ακρόαση φορέων, μάλιστα, που οι εκπρόσωποι και των φοιτητών και άλλων εκπροσώπων, ας πούμε για παράδειγμα των ατόμων με αναπηρία, που εξέφρασαν καταρχήν μια θετική στάση απέναντι στην επιστολική ψήφο, ξέρετε τι είπαν όμως? Είπανε ότι δεν θα πρέπει να λειτουργήσει αυτό ως υποκατάστατο για υπηρεσίες προσβασιμότητας και στην ενημέρωση που θα πρέπει να υπάρχει, αλλά και όσον αφορά υποδομές σε εκλογικά τμήματα κτλ. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να πάνε να ψηφίσουν στα εκλογικά τμήματα.
Αυτό λοιπόν θα γίνει. Θα δημιουργηθεί ένα υποκατάστατο, ένα συνολικό υποκατάστατο, και στην ουσία θα αποξενώσει το λαό από την εκλογική διαδικασία. Εάν... Θα είναι μια λογική συνολικότερη. Ναι, εάν καθιερωνόταν η επιστολική ψήφος όχι έτσι όπως προτείνεται, δηλαδή ο καθένας να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει, αλλά να χρησιμοποιείται υπό όρους, δηλαδή για εκείνον που ζει στο εξωτερικό και δεν μπορεί να ταξιδέψει, για εκείνον που δουλεύει. Θα μπορούσαμε να το δούμε για πολύ ειδικές κατηγορίες. Όμως, ξαναλέω, η κυβέρνηση δεν κάνει αυτό. Η κυβέρνηση κάνει μια γενικευμένη εφαρμογή. Για δε το εξωτερικό, την κάνει υποχρεωτική. Στο εξωτερικό δεν έχει άλλο τη δυνατότητα να πάει σε εκλογικό τμήμα. Δεν θα στηθούν εκλογικά τμήματα. Που στηθήκανε στις τελευταίες ευρωεκλογικές εκλογικά τμήματα, και αν θέλετε, ήταν και μια ζωντανή διαδικασία συμμετοχής, ενημέρωση. Αλλά επειδή έχω μιλήσει με πολλούς ανθρώπους για αυτό το θέμα που ζουν και δουλεύουν στο εξωτερικό, άκουσα από πάρα πολλούς ότι εγώ, εκεί που ήταν το εκλογικό τμήμα, από εκεί που ζω και δουλεύω, έπρεπε να πάρω ένα τρένο ή ένα αεροπλάνο για να φτάσω. Είναι άλλο πράγμα να δούμε πρακτικά μέτρα διευκόλυνσης και με περισσότερα εκλογικά τμήματα για να διατηρήσουμε το θεμελιώδες που είναι η αυτοπρόσωπη παρουσία στο εκλογικό τμήμα, όχι ως ένα στοιχείο που θωρακίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας, αλλά και ως ένα στοιχείο το οποίο ενθαρρύνει την ενεργητική συμμετοχή του λαού σε αυτές τις διαδικασίες. Είναι άλλο πράγμα να δούμε και μπορούμε να δούμε τέτοια ζητήματα πρακτικής διευκόλυνσης, και είναι άλλο πράγμα αυτό που κάνει η κυβέρνηση, μια γενικευμένη εφαρμογή της επιστολικής ψήφου, που στην ουσία τεινάζει στον αέρα και αλλάζει το χαρακτήρα των εκλογών έτσι όπως τις γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Ναι. Δυσκολεύομαι να το καταλάβω, ξέρετε, γιατί αναφέρεται αυτό την ανάγκη ενημέρωση μέχρι τέλους σύμφωνη. Αλλά όπως ξέρετε και εσείς από τις έρευνες που έχουν γίνει, η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού έχει αποφασίσει τι θα ψηφίσει μήνες πριν ψηφίσει. Με συγχωρείτε. Τότε να την καταργήσουμε την προεκλογική περίοδο. Όχι, δεν την καταργήσουμε, αλίμονο. Μα αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δίνει τη δυνατότητα στις ευρωεκλογές, γιατί ξαναλέω δεν μπορεί να γίνει αυτό στις εθνικές εκλογές, δίνει το δικαίωμα στις ευρωεκλογές σε όλους να ψηφίσουν μέσα από την επιστολική ψήφο. Άρα τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Αυτό σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να στείλει το φάκελό του 15 μέρες πριν, ο άλλος 10 μέρες πριν, ο άλλος 5 μέρες πριν κτλ. Ποιο το νόημα τότε να εξελίσσεται μια προεκλογική περίοδος, να ενημερώνεται ο λαός μέχρι την τελευταία στιγμή που προβλέπει ο νόμος? Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα όσον αφορά το αδιάβλητο της διαδικασίας. Να σας πω το πιο απλό. Την ταυτοπροσωπία θα τη διενεργεί ο διανομέας υπάλληλος μιας ταχυδρομικής εταιρείας. Τέτοια ζητήματα, τα οποία νόθευσης της εκλογικής διαδικασίας υπάρχουν. Όχι, και γιατί από θα προϋπάρχει ηλεκτρονική ταυτοποίηση, αλίμονο. Δεν πας στο ταχυδρομείο και δίνεις την ψήφο σου. Με συγχωρείτε, η αποστολή του φακέλου, δηλαδή το σώμα του φακέλου που θα παίρνω εγώ ως εγγεγραμμένος για να ψηφίσω με επιστολική ψήφο, την ταυτοπροσωπεία θα την επιβεβαιώνει ο διανομέας, ο υπάλληλος της ιδιωτικής ταχυδρομικής εταιρείας. Έτσι θα γίνεται. Το άλλο αφορά την εγγραφή. Ναι. Αλλά η όλη διαδικασία από την αποστολή, την παραλαβή του φακέλου, την αποστολή πίσω του φακέλου κτλ., όλο αυτό θα διενεργείται μέσα από μια ιδιωτική εταιρεία. Και φυσικά, ξαναλέω, το ένα πιο σημαντικό είναι. Ναι, βεβαίως. Ναι. Και το πιο σημαντικό είναι, και υπάρχουν στο εξωτερικό τέτοια παραδείγματα παρατράγουδα όλη αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα, ορισμένα από αυτά είναι υποθέσεις που οδηγήθηκαν και στα δικαστήρια. Το πιο σημαντικό είναι ότι μια σειρά πιέσεις, εκβιασμοί, έχουμε δει. Δεν είδαμε και στις κάμερες τις τελευταίες εκλογές. Μπροστά στις κάμερες, υποψήφιος βουλευτής, νυν υπουργός της κυβέρνησης, που πήγε σε χώρο δουλειάς και μαζί με τον διευθύνοντα σύμβουλο και έλεγε: ξέρετε τι πρέπει να ψηφίσετε. Λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά και οι πιέσεις που ασκούνται και οι εκβιασμοί, και τώρα με την επιστολική ψήφο που ο άλλος θα είναι σπίτι του και δεν ξέρουμε σε καμιά περίπτωση σε τι συνθήκες, πώς και με ποιους συμπληρώνει το φάκελο, αυτές οι πιέσεις μπορεί να ασκούνται πολύ πιο αποτελεσματικά. Αυτές είναι ήθελα να τις ακούσω και να ακουστούν οι αντιρρήσεις σας, γιατί πραγματικά επειδή... Ακόμη και στο εξωτερικό, πουθενά δεν γίνεται αυτό που πάει να κάνει η κυβέρνηση. Αυτή η γενικευμένη εφαρμογή. Όχι, γίνεται σε πολλές χώρες γίνεται. Όχι πουθενά, αυτό δεν είναι ακριβές που λέτε. Σε πολλές χώρες γίνεται. Όχι απλώς γίνεται η γενικευμένη. Σε κάποιες πολιτείες, ειδικά των ΗΠΑ, η γενικευμένη είναι σχεδόν υποχρεωτική. Δηλαδή κάθε ψηφοφόρος παίρνει το φάκελο στο σπίτι του.
Κύριε Τσίμα, δεν ξέρω αν πρέπει να ζηλέψουμε το επίπεδο δημοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δεν νομίζω αν πρέπει, ότι πρέπει να το ζηλέψουμε. Σε μερικά, όχι σε μερικά, ίσως ναι. Αν η κυβέρνηση έχει ως πρότυπο, το σύστημα των εκλογών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που θυμίζω εκεί πόσο υψηλά είναι τα ποσοστά αποχής, αν δούμε ιδιαίτερα τις τελευταίες εκλογές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να ακούσω τις αντιρρήσεις σας, γιατί πραγματικά εμένα στα δικά μου μάτια είναι αυτονόητο το δικαίωμα να ψηφίζει κανείς με επιστολική ψήφο πια. Αλλά ναι, ήθελα να ακούσω τις αντιρρήσεις σας. Δεν είναι τόσο απλό και δεν είναι και γνωστές, αν θέλετε, πλευρές του νομοσχεδίου, οι οποίες αφορούν και τις δικές μας ενστάσεις όσον αφορά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Μάλιστα. Δεν προλάβαμε να συζητήσουμε το άλλο θέμα, για το οποίο ξεσηκώθηκε θόρυβος χθες με την παρέμβαση του γραμματέα για το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Αλλά θα το κουβεντιάσουμε άλλη φορά. Έχει γίνει μια μονοθεματική ατζέντα και δυστυχώς κρύβονται μια σειρά άλλα ζητήματα που είναι πάρα πολύ σοβαρά. Από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μέχρι και το θέμα της επιστολικής ψήφου, που είναι πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ.